Μάθε μας να προσευχόμαστε, όπως και ο βαπτιστής στους μαθητές του. Όταν προσεύχεστε να λέτε, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ας είναι Άγιο το όνομά σου, ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη, δίνε μας το καθημερινό μας ψωμί και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, διότι και εμείς συγχωρούμε εκείνους που αμαρτάνουν σε μας και μη μας αφήσεις να πέσουμε στον πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από το πονηρό». Τέταρτον αίτημα είναι «Τον άρτον ημών των επιούσιων δίδου ημίν το καθημέραν» ή κατά το Ευαγγέλιο του Ματθαίου «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμεραν». Τα μέχρι τώρα αναπτυχθέντα αιτήματα, όπως είδαμε, αναφέρονται εις τον Θεόν, εις τον αγιασμόν του ονόματος του Αγίου του Θεού, εις τον ερχομόν της βασιλείας του και εις την εφαρμογή του θελήματός του. Τα επόμενα τρία αιτήματα αναφέρονται εις τας ανάγκας τας ειδικάς μας. Έτσι βλέπουμε ότι τα τρία πρώτα αναφέρονται εις τον Θεό, τα τρία τελευταία εις ημάς αυτούς. Η φιλολογική σύνδεση των τριών πρώτων αιτημάτων μετά των τριών επομένων αιτημάτων είναι πραγματικά αριστοτεχνική, αγαπητοί μου. Πράγματι, τα τρία πρώτα αιτήματα αναφέρονται εις τον ουρανόν και τα τρία επόμενα αναφέρονται εις την γη ή εκ του ουρανού προς την γη μετάβαση, αν και μέγα χάσμα χωρίζει αυτά τα δύο σημεία, εν τούτης γίνεται φιλολογικό, γίνεται ομαλότατα δια της συνδετικής προτάσεως ως εν ουρανό και επί της γης. Και έτσι φεύγουμε από τα τρία αιτήματα τα αναφερόμενα εις τον ουρανό και έρχομεθα εις τα τρία επόμενα τα αναφερόμενα στην γη δια αυτής της συνδέσεως ως εν ουρανό και επί της γης. Ομαλότατα, ο Κύριος φιλολογικός πλέον μας κατεβάζει εις την γη με αυτόν τον αριστουργηματικό, πραγματικά από φιλολογική πλευρά τρόπο. «Τον άρτον ημών των επιούσιων δίδου ημίν τον καθημέρα», το καθημέραν. Η λέξη «άρτος» δίνεται, αγαπητοί μου, να έχει πολλές σημασίες, όπως η συνέχεια του θέματός μας θα δούμε. Καταρχάς, η λέξη «άρτος» σημαίνει ό,τι λέγει η λέξη, δηλαδή το ψωμί. Θα το μεταφράζουμε έτσι: το ψωμί μας δίδε μας το αυτό που χρειαζόμεθα κάθε μέρα, ή το καθημερινό μας ψωμί δίδε μας, κατά τον Λουκάν, κατά τον Ματθαίο. Το ψωμί που έχουμε ανάγκη δώσε μας το σήμερα. Είναι λοιπόν το κοινό ψωμί, το ψωμί. Αλλά εδώ ως προς το θέμα αυτό, μερικοί νομίζουν ότι ο Κύριος δεν θέλει να ομιλήσει περί του άρτου, του κοινού, το κοινό ψωμί, αυτό που τρώμε, αλλά θέλουν να κάνουν μια αναγωγή και να μεταφερθούν στο ψωμί το ουράνιο, κάπως έτσι. Λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας το εξής: «Ήονται ίσως είναι ανάρμοστον Αγίοι το ετήν παραθεού τα σωματικά και ταύτισαν εκ της αιτίας αποφέρουσιν το ηρημένον εις πνευματικήν θεωρίαν, πλην ότι καν άρτον ετώσι κοινών μόμου παντός ελευθέραν ποιούνται την πρόσοδον». Μερικοί λέει νομίζουν ότι είναι ανάρμοστο σε πνευματικούς ανθρώπους να ζητάνε από το Θεό υλικά πράγματα, γιατί υπό τον άρτον, υπό την λέξη άρτον, κρύπτονται τα υλικά αγαθά.
Διότι σαν ανάρμοστο που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν πνευματικά θεωρία και συνεπώς θα πρέπει να μην εννοεί εδώ ο Χριστός το ψωμί, αλλά κάτι άλλο. Λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι ακόμη και εκείνο ψωμί, αν η προσευχή υπονοεί, αυτό δεν είναι άξιον μόμου, άξιον κατηγορίας. Και εδώ παρακαλώ προσέξατε. Πρόκειται, όταν εδώ η Κυριακή προσευχή παραθέτει τη λέξη άρτων, θέλει να υποδηλώσει ότι ο άρτος αυτός είναι και αίσθητος, είναι και νοητός. Και τούτο είναι φανερό, ότι είναι και τα δύο, και αίσθητος, το κοινό ψωμί, αυτό που θα φάμε το βράδυ, αυτό που θα φάγαμε το μεσημέρι, και νοητός άρτος, φαίνεται από τον χορτασμό, ή μάλλον από μία διαδικασία κηρυκτική του Κυρίου. Καταρχάς, όταν 5.000 άνθρωποι ευρέθησαν στην έρημο, ο Κύριος τους έδωσε ψωμί και το ψωμί που τους έδωσε δεν έγινε εκ του μηδενός, γιατί εκ του μηδενός ο Θεός δεν δημιουργεί πλέον τίποτα. Υπάρχει επάρκεια, ότι υπάρχει εις το είναι, εις το υπάρχει, και συνεπώς είναι περιττόν να γίνει κάτι εκ του μηδενός. Είπε στους μαθητάς, τι έχετε, πόσα ψωμιά έχετε? Είπανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Τα ευλογεί και δίνει στους μαθητάς και μοιράζουν το ψωμί. Τι ψωμί ήταν αυτό? Ψωμί. Αυτό που είχαν πάρει μαζί τους οι μαθητές για να φάνε, που φουρνίστηκε από κάποιον φούρνο. Προσέξτε, έχω το λόγο μου που μιλώ και επιμένω με τόση περιγραφή λεπτομεριακή. Θα το δείτε λίγο πιο κάτω το γιατί. Αυτό που φουρνίστηκε στο φούρνο, που του το έδωσε ο φούρναρη, που το πήρε από αλεύρι. Και το αλεύρι αυτό αλέθηκε από σιτάρι, που το θερήσαν από τα χωράφια, που το σπήρανε τον Οκτώβριο οι Γεωργοί. Αυτό το αισθητό τάρι που το κάνανε ψωμί, αυτό το ψωμί τώρα ο Κύριος ευλογεί και το δίνει στους 5.000 ανθρώπους και αυτοί χορταίνουν. Όταν χόρτασαν, την επόμενη μέρα τον αναζήτησαν μία αντιπροσωπεία από εκείνο το πλήθος, Καπερναείτε αυτοί, τον αναζήτησαν λέγοντάς του, Κύριε εδώ είσαι, όταν τον βρήκαν. Ναι, εδώ είμαι. Και τους λέγει ο Κύριος, με ζητήσατε γιατί χορτάσατε ψωμί? Σπέρδει ο Κύριος να τους πει για ποιο λόγο τον ζητήσανε. Γιατί χορτάσατε ψωμί? Μην ζητάτε το ψωμί που όταν το φάει κανείς ξαναπεινά και αποθνίσκει, αλλά να ζητάτε το ψωμί εκείνο που όποιος το φάει δεν πεθαίνει. Και ποιο είναι αυτό το ψωμί, λέγουν έκπληκτοι οι Καπερναίτες? Είναι το μάνα, εκείνο που κατέβηκε από τον ουρανό, όχι όπως οι προπάτορές σας, οι προγονείς σας έφαγαν εκείνο το μάνα στην έρημο και απέθαναν, αλλά το μάνα που κατεβαίνει από τον ουρανό, το αληθινό μάνα, ο αληθινός άρτος, ο εκ του ουρανού καταβά. Αυτό το ψωμί, όποιος το φάει, δεν πεθαίνει ποτέ εις τον αιώνα και δεν πεινάει ποτέ. Μα ποιο είναι? Και λέγει ο Κύριος, αυτό το ψωμί είναι η σάρκα μου, είναι το σώμα μου. Όποιος φάγει το σώμα μου, αυτό το ουράνιο ψωμί, αυτός εις τον αιώνα δεν θα πεθάνει. Προφανώς εδώ ο Κύριος κάνει αναγωγή, κάνει μεταφορά από το επίγειο ψωμί εις το ουράνιο ψωμί. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνος που έδωσε το ψωμί στην έρημο, καλύτερα το μάνα στην έρημο, αυτό το υλικό πράγμα που το φάγανε οι Εβραίοι και ζήσανε 40 χρόνια, ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος δίδει και το ουράνιο μάνα, δηλαδή το σώμα του Χριστού, δηλαδή την ενανθρώπιση του Υιού του. Εκείνος που χόρτασε τους πεντακυστηλίους εις την έρημο, ο ίδιος
δίδει τώρα, στη συνέχεια, την επομένη ημέρα μάλιστα, αφού προηγουμένως εις την έρημο χόρτασαν με το ψωμί το υλικό, μετά χορταίνουν με το πνευματικό ψωμί που είναι ο λόγος του, και τώρα τρίτον την επομένη μέρα τους προπαρασκευάζει δια το πνευματικό ψωμί, όχι του λόγου του αλλά του σώματός του, της σαρκός του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η λέξη άρτος έχει μία πολύ σήμαντη σημασία, αξία, ότι δεν είναι απλώς το κοινό ψωμί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και το κοινό ψωμί. Είναι και το πνευματικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι και το υλικό ψωμί. Αν ο Κύριος, επάνω σε αυτό στηρίζονται πολλοί ερμηνευτές, μας εδίδαξε να μην ζητάμε υλικά αγαθά. Ζητείτε, είπε, πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα, όλα αυτά τα υλικά πράγματα, ηματισμών και τροφάς, τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Θα σας προσθεθούν. Δεν εννοούσε ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε τα υλικά πράγματα από τον Θεό. Εννοούσε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να είναι τα πρώτα εκείνα τα οποία θα ζητήσουμε. Δεν πρέπει δηλαδή να μείνουμε κολλημένοι σε αυτά. Δεν πρέπει τα υλικά πράγματα να κατέχουν την πρώτη θέση στην ζωή μας και στα αιτήματά μας μέσα στην προσευχή μας. Ακόμη σε τέτοιο βαθμό που κι αν ακόμη δεν ζητήσουμε το υλικό ψωμί μας, τα υλικά αγαθά, ο Θεός, αν βλέπει τα ενδιαφέροντά μας τα πνευματικά, μόνος του και τι ξέρει τι ανάγκη έχουμε, θα μας δώσει εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη. Το είπε ο ίδιος. Ξέρει, λέει ο ουράνιος πατήρ σας, τι ανάγκη έχετε και θα σας το δώσει πριν του το ζητήσετε. Κυρίως όμως εδώ τονίζεται η περίπτωση της ιεραρχήσεως αυτού του άρτου, ή καλύτερα των αγαθών που δίδει ο Θεός. Πρώτα τα πνευματικά, μετά τα υλικά. Αλλά ότι οπωσδήποτε ο Κύριος εννοεί και το υλικό ψωμί, το βλέπουμε εις αυτήν την πράξη της Εκκλησίας μας. Εάν θα πάρουμε, αγαπητοί μου, το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, το μεγάλο ευχολόγιο, εκεί που έχει την άπασαν ύλη, την πράξη θα λέγαμε της Εκκλησίας, την πράξη, είναι οι τελωτές του ακολουθίου, του λειτουργίου, εκεί μέσα. Όλα τα μυστήρια, τα 7 μυστήρια, οι ακολουθίες των 7 μυστήριων κλπ. Θα παρατηρήσουμε το εξής. Σε όλες τις ακολουθίες και σε όλες τις τελωτές, η Εκκλησία να αναμειγνύει τα υλικά με τα πνευματικά αγαθά. Πάρτε παράδειγμα το μυστήριο του γάμου. Μέσα εκεί ζητάει βεβαίως η Εκκλησία από το Θεό να δώσει στους νεονύφους όλα τα πνευματικά αγαθά. Όχι ο λιγότερο όμως, τονίζει, και τα υλικά αγαθά. Πρώτα-πρώτα, όταν ζητά καρπών κοιλία, όχι απλώς καρπών κοιλία, αλλά και καλλιτεχνία, που καλλιτεχνία σημαίνει γερά, καλοδεμένα, καλοφτιαγμένα παιδιά. Μετά έμπλησον, λέγει, γέμισε τα ταμεία τους από παντός αγαθού, από τις ποιότητες της γης και της δρόσου του ουρανού, από τις ποιότητες, το οποίο γράφεται με γιώτα, θα πει από το πάχος της γης, δηλαδή από την εφορία της γης και την δρόσου του ουρανού, γέμισε τα ταμεία τους για να έχουν πάσα αυτάρκεια οι μέλλοντες να συμπτύξουν οικογένεια και να έχουν να δίνουν και ελεημοσύνη εις τους πτωχούς. Ήθελετε να πάμε εις τις άλλες ευχές, τις άφθονες που έχει το ευχολόγιο, δια πάσαν ανάγκη των χριστιανών. Δια πάσαν ανάγκη. Δεν βρέχει. Η Εκκλησία μας έχει ευχή που παρακαλεί τον Θεό να βρέξει. Αλλά γιατί να βρέξει? Προφανώς για τα χωράφια. Για να στηρίξουμε το ψωμί μας, τα υλικά αγαθά. Ή βρέχει πολύ να παρακαλέσουμε να μην θα πείσουν τα πάντα. Παρακαλούμε το Θεό
να συμπήξει το σπίτι που θα χτίσουμε. Θα το θεμελιώσει. Κάνουμε αγιασμό. Όταν τελειώσει το σπίτι, κάνουμε πάλι αγιασμό. Όταν χτίζουμε εκκλησία, παρακαλούμε τον Θεό εις τον αιώνα να μείνει και να μην γκρεμίσει ποτέ. Όταν θέλουμε να ανοίξουμε πηγάδι, το Θεό παρακαλούμε, κάνουμε αγιασμό και λέμε ειδική ευχή επί ανορήξη φρέατος. Δηλαδή, στο άνοιγμα πηγαδιού. Θέλουμε να πάρουμε, θέλουμε να φάμε το κρέας του Πάσχα. Ευχή εις το ευλογήσε κρέα. Θέλουμε να φάμε τα αυγά τα πασχαλινά. Ευχή εις το ευλογήσε οά. Θα φάμε τα πρώτα σταφύλια. Τις 6 Αυγούστου, την ημέρα της μεταμορφώσεως, θα πάνε οι χριστιανοί τα σταφύλια τους, τα πρώτα σταφύλια που θα κόψουν, θα τα πάρουν στην εκκλησία να το ευλογήσει ο Θεός. Εις το ευλογήσε σταφυλήν. Και επειδή η πράξη της εκκλησίας συνεχίζει, έχουμε όχι μόνο εις το ευλογήσε δίκτυα, εις το ευλογήσε άλλα, αλλά και εις το ευλογήσε το καινούργιο αυτοκίνητο που θα βγει. Προσέξτε, διότι η εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός. Δεν θα μείνει σε κάτι που κάποτε διατύπωσε. Θα φτιάξει εκεί που θα ευλογήσει το καινούργιο τροφοφόρο. Ναι, υπάρχει ακολουθία που θα ευλογήσει και θα κάνει αγιασμό στο καινούργιο αυτοκίνητο. Θα ευλογήσει το καράβι και θα ευλογήσει το πλοίο. Και θα πει εκεί, μέσα στην ευχή, και την πρώτη και τη δεύτερη, στη θεία τέτοια που θα δώσει και στο αυτοκίνητο, μα και στο καράβι, πνευματικών περιεχόμενων. Αυτό δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να μας φύγει από το μυαλό. Ότι όταν η Εκκλησία ευλογεί τα υλικά πράγματα, πάντοτε προσπαθεί να δώσει μία πνευματική διάσταση. Ένα ωραίο παλιό ποίημα είναι για παιδιά, δεν το θυμάμαι στους στίχους του, αλλά λέει περίπου τα εξής. Θα σας πω την έννοια. Ένα μικρό τσαγκαράκι μαθαίνει τσαγκαριό, μαθαίνει παπούτσια. Και εκεί που τα φτιάχνει τα παπούτσια, τι υλικότερο πράγμα από τα παπούτσια, τι υλικότερο πράγμα. Το κοιτάζει, τα ξανακοιτάζει, τα περιποιείται και λέγει, ακούστε τα παπουτσάκια, τούτο θα να σας πω. Εκείνα τα πόδια που θα σας φορέσουνε, να τα πάτε, τα πόδια να πάτε, να τα πάτε πάντα στον καλό το δρόμο, στον δρόμο της Εκκλησίας, στον δρόμο της ελεημοσύνης, στον δρόμο του πόνου και της παρηγορίας. Μην πάτε αλλού τα πόδια που θα σας φορέσουνε, παρά μόνο σε αυτούς τους δρόμους. Τι βλέπουμε εδώ, σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο ποίημα που εκφράζει αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας μας, βλέπουμε να δίδεται πνευματική διάσταση στα πιο πεζά και στα πιο υλικά πράγματα. Πάντως πρέπει να σας πω ότι εκείνοι που θα ήθελαν να μείνουν μόνον στο να θέλουν να βλέπουν μόνον το πνευματικό στοιχείο, μόνον, θα έβαζα ένα δίθεν. Λυπούμε, αλλά πολλές φορές, όχι πάντοτε, έξω από το ότι υπάρχει μια υπερβολή, κάποτε υπάρχει μια ύπαρξη, μια διαρχία σε αυτές τις τοποθετήσεις. Όταν λέγω μια διαρχία, εννοώ το εξής, υποσυνείδητα, σε μια λανθάνουσα κατάσταση, μέσα τους οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ύλη είναι κάτι κακό, είναι κάτι βρώμικο, είναι κάτι ρυθαρό, βδελυρό, είναι κάτι που δεν ταιριάζει εις αυτήν την μεγαλειότητα του Θεού. Αυτό είναι αιρετική θέση, είναι αιρετική αντίληψη. Δεν είπε εις μάτιν ο λόγος του Θεού ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, κι άλλοτε σας το έχω πει αυτά, πάλι θα πω να μην συγχωρείτε αν πανηλεύω. Να με συγχωρέσετε. Θυμάμαι ότι σας τα έχω πει, αλλά δεν πειράζει να τα ξανακούμε. Τι είναι τη σάρξη γένετο.
Ο λόγος δεν έγινε σώμα, ο λόγος δεν έγινε άνθρωπος, ο λόγος σάρξ εγένετο. Δεν το βάζει Ματθαίος αυτό ο Ευαγγελίστης Ιωάννης, γιατί ακριβώς θέλει να καυτηριάσει, θέλει να χτυπήσει αυτήν την διαρχία, ότι δηλαδή η ύλη είναι μια αρχή αντίθετος εις την αρχή του πνεύματος. Εκείνος που δημιούργησε τα πνεύματα, εκείνος δημιούργησε και την ύλη. Είναι ο Θεός πάση σαρκός, είναι ο Θεός των πνευμάτων. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έχει κάνει ο Θεός. Γι' αυτό βάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτή την ομή έκφραση, ότι ο λόγος, επιτρέψτε να το πω στη μετάφραση, αν έπρεπε να το μεταφράσουμε στην ελληνική θα το λέγαμε έτσι: ο λόγος έγινε κρέας. Αυτό δεν πιστεύει. Ο λόγος έγινε κρέας. Όμως σε μια διατύπωση άσχημη, δεν ενδιαφέρει ο λόγος του, τον λόγο του Θεού, αν θα κάνει ωραία, όμορφη ή άσχημη διατύπωση. Θέλει να τονίσει μια αλήθεια. Δεν βάζει την ωραία έκφραση ότι ο λόγος έγινε άνθρωπος και ο λόγος έγινε επιτέλους, λίγο υποτιμητικότερα, έγινε σώμα, έγινε σάρξ. Γιατί δεν πρέπει να βγει η δημιουργία έξω από τη σωτηρία. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν θεωρεί διεαυτόν υποτιμητικόν να γίνει σάρξ, γιατί τότε θα πρέπει, όταν ο Κύριος μας δίδαξε να ζητάμε το ψωμί μας, θα πρέπει τότε να το θεωρούμε αυτό ότι είναι ανάξιον, ότι είναι, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κύριος, ανάρμοστον για πνευματικούς ανθρώπους να ζητάνε το ψωμί τους? Πιστεύω ότι είναι επαρκής αυτές οι θέσεις. Αλλά θα επανέλθω στο εξής σημείο, ότι όταν ο Κύριος μας μαθαίνει να ζητάμε το ψωμί μας, οπωσδήποτε θέλει να μας μάθει μερικά πράγματα τα οποία έχουν πνευματική διάσταση εξ αφορμής του υλικού ψωμιού, του υλικού άρτου. Ώστε, μένοντας μέσα στην ύλη, ταυτόχρονα να παίρνει, όπως σας είπα, πνευματικές διαστάσεις και ο Θεός να δοξάζεται. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, δοξάσα Θεού, εκ το κεφάλαιο Α' Κορινθίους, τελευταίο χωρίο. Δοξάσα Θεού, τον Θεόν, εν το σώματι ημών, το προτάσι, και εν το πνεύματι ημών, το βάζει ιστερότερον. Άτινα εστί του Θεού, που και τα δυο είναι του Θεού. Και τα δυο. Λοιπόν, εκδιπλώνει ο Κύριος όλα στα πτυχά, στα πνευματικά, την αίτηση των άρτων ημών των επιούσιων δάσημων σήμερα. Πρώτον, όταν λέγει των άρτων ημών, το ψωμί μας, εδώ βλέπουμε ότι δεν γίνεται μία αίτηση δια χρήση προσωπική του άρτου, αλλά εδώ γίνεται μία αίτηση που αφορά την κοινότητα. Θα ήθελα να το καταλάβουμε αυτό. Όταν λέμε το ψωμί μας, όχι το ψωμί μου, Πάτερ ημών, δώσ' μου το ψωμί μου, όχι, όχι, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει, επιτρέψατε μου τη λέξη, πρόστιχους εγωισμούς, πρόστιχους εγωιστάς. Ποτέ το ψωμί μου, το ψωμί μας. Τι σημαίνει εδώ? Εδώ ο Κύριος θέλει να τονίσει με αυτή την αντωνυμία ημών, θέλει να τονίσει την κοινότητα των υλικών αγαθών. Τα αγαθά, τα υλικά, ανήκουν σε όλους. Δεν ανήκουν σε λίγους, δεν ανήκουν σε έναν, ανήκουν σε όλους. Θα σας φανεί παράξενο, εις το βάθος αυτού του αιτήματος πρόκειται περί ενός απεράντου κοινοβίου που απλώνεται επάνω σε όλη την ηφίλιο και που βλέπουμε κοινά τα συμφέροντα όλων των πιστών. Απέραντο κοινόβιο. Διότι είναι αδιανόητο, αγαπητοί μου, όταν η Εκκλησία εύχεται ευκράτους καιρούς,
Εγώ δεν έχω χωράφια. Όταν λέμε στη λειτουργία να μας δίνει ο Θεός ευκράτους καιρούς και καιρούς ευκράτους, ειρηνικούς. Ειρηνικούς θα πει να μην έχουμε πόλεμο, να μην σπείρομαι και τα φάνε τα στάρια μας οι εχθροί μας. Και ευκράτη καιρή θα πει ούτε ζέστη πολύ, ούτε κρύο πολύ. Η ζέστη πολύ θα το κάψει το Σπαρτό. Μα και το κρύο θα το καταστρέψει. Όχι πολλές βραχές γιατί θα σαπίσουν. Ούτε καθόλου γιατί θα ξεραστούν. Αυτή είναι η εύκρατη καιρή, η καλή καιρή, η κατάλληλη για την ανάπτυξη της γεωργίας, για την ανάπτυξη των υλικών αγαθών που θα βγουν από τη γη. Έτσι λοιπόν, άμα το ζητάμε εμείς στην εκκλησία, εγώ δεν έχω χωράφια για να πω, δεν βαριέστε, τι με νοιάζει εμένα, αν θα βρέξει, δεν θα βρέξει, καλύτερα να μην βρέξει, για να μην ρωτώ και τα παπούτσια μου, να μην παίρνω και ομπρέλα μαζί μου. Αν δεν βρέξει και δεν γίνουν τα χωράφια, τι με νοιάζει εμένα, μπορώ να το πω αυτό. Δεν έχω εγώ μερίδιο άρτου από τα χωράφια τα οποία παίρνονται. Δεν τρώω εγώ ψωμί. Δεν τρώω εγώ ψωμί. Ποιος δεν τρώει ψωμί. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Είναι κανείς ανόητος ταΐτο ή αθεράπευτος εγωιστής. Όλους μας ενδιαφέρει. Ούτε ακόμη μπορούμε να πούμε ότι εδώ στη Θεσσαλία τα Σπαρτά μας πήγαινε καλά, αλλά στην Άρτα χάλασαν ή στην Κρήτη χάλασαν τα πορτοκάλια. Δεν μπορούμε ποτέ αυτό να το πούμε. Και δεν μας ενδιαφέρει. Δεν το λέμε αυτό. Ή ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα μας εδώ στην Ελλάδα πήγανε καλά, αλλά στην Άπο Ανατολή το ρύζι δεν πήγε καλά. Η σόγια δεν πήγε καλά. Ή στον Καναδά δεν πήγε καλά το σιτάρι. Ή στην Αφρική δεν πήγε καλά εκείνη η Α ή Β φυτεία. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αγαπητοί. Γιατί απλούστατα, σας ξαναλέγω, και ο μαύρος και ο κίτρινος και ο λευκός που είμαστε παιδιά του Θεού και λέμε το Πάτερ ημών, όλοι ζητάμε κάτω από το ημών, το ψωμί μας, ζητάμε να μας δώσει ο Θεός τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί να αισθάνομαι εγώ στην Ευρώπη ότι τρώω καλά και στην Αφρική ας πεινάει ο εξίσου χριστιανός. Και αν το θέλετε το Πάτερ ημών, σας είπα όταν το ερμηνεύσαμε αυτό το Πάτερ, αναφέρεται σε δύο διαστάσεις. Η μία είναι η κατά υιοθεσίαν θέσεις, δηλαδή είναι θα υιοθετημένη κατά χάριν από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, και η άλλη ότι ο Θεός η φυσική θέση. Ότι ο Θεός μας δημιούργησε όλους. Και εκείνοι που δεν έγιναν ακόμη χριστιανοί, και αυτοί έχουν τον Θεό Πατέρα. Διότι τους έκανε ως ανθρώπους. Άλλοι αν δεν ευαπτίστηκαν. Είναι δύο οι θέσεις της πατρότητας. Δύο οι θέσεις. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε εμείς ότι δεν θα ενδιαφερθούμε για τα παρακάτω. Να γιατί η γη μας είναι ένα απέραντον κοινόβιο, γιατί όλα τα συμφέροντα των χριστιανών και όλων των ανθρώπων είναι κοινά. Αλλά δυστυχώς, επειδή ξεχάσαμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια της διδασκαλίας του Κυρίου μας, γι' αυτό απαγγέλλομεν μεν το Πάτερ ημών, το απαγγέλλομεν όμως σαν λέξη. Και λέμε στην πραγματικότητα όταν η λέξη στο στόμα λέει ημών, η καρδιά λέει μου. Εμού, δώσε μου το ψωμί μου, δώσε οι αποθήκες οι δικές μου να γεμίσουνε, δώσε τα χωράφια τα δικά μου να αποδώσουνε. Δεν σας θυμίζει εκείνο της παραβολής του άφρονος πλουσίου που γέμισαν οι αποθήκες του και είπε ότι τα γεννήματά μου, τα αγαθά μου, εκείνο το μου που εκφράζει όλων των ανθρώπινων εγωισμών, που σπάζει την έννοια της κοινότητος, την έννοια του κοινοβίου, την έννοια της αγάπης. Διότι μέσα σε αυτό το κοινόβιο θα αναπτυχθεί αυτή η αγάπη. Όταν λέμε κοινόβιο, μην πηγαίνει το μυαλό σας, δεν ξέρω σε διάφορες θεωρίες που έχουν επικρατήσει στη ζωή μας, στον κόσμο, να πηγαίνει δεν ξέρω σε τι. Το κοινόβιο έχει μία, θα λέγαμε, μία τοποθέτηση πολύ άλλη. Είναι εκείνο που πάντοτε συνδέει τους ανθρώπους. Μπορεί ο καθένας να έχει το δικό του πορτοφόλι, το δικό του το σπίτι, τα δικά του τα χωράφια. Αλλά είναι τα κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν έχει σημασία αν ιδρύθηκε ένα κοινόβιο στα Ιεροσόλυμα από την πρώτη εκκλησία, αλλά επειδή ο ανθρώπινος εγωισμός δεν μπόρεσε να ταυτίσει, να αναπτυχθεί γρήγορα όσο ακόμη οι Απόστολοι ζούσαν. Το κοινόβιο αυτό κατηργήθη. Κρίμα, δυστύχημα, κατηργήθη.
Δεν πειράζει. Αυτό δεν έβλαψε στην εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος θα αποπειραθεί να κάνει ένα άλλο κοινόβιο στην Κόρινθο. Θα το κάνει όμως αφού στα μένη Ιεροσόλυμα ο καθένας έχει το δικό του. Συγγνώμη, ήθελα λέει άπαντα αυτή σκηνά. Δεν όλεται κανείς το πορτοφόλι μου και το χωράφι μου. Απέτυχε αυτό. Γιατί σας είπα μπήκε ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο Απόστολος Παύλος κάνει το κοινόβιο στην Κόρινθο χωρίς να πει κανείς ότι αυτό δεν είναι χωράφι μου ή δεν είναι πορτοφόλι μου. Όχι, κράτα το χωράφι σου, κράτα και το πορτοφόλι σου, κράτα και το σπίτι σου, κράτα τα όλα. Αλλά πρόσεξε, θα κάνουμε κοινό τραπέζι. Πρόσεξε, θα φέρεις το φαΐ σου. Θα πρέπει όμως όλοι μαζί να διατηρήσουμε την ενότητα, το σύνδεσμο της αγάπης. Την ενότητα της αγάπης. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος, άμα ιδρύει τα κοινόβια, τα τραπέζια της αγάπης στην Κόρινθο. Μόνον αυτό. Μόνον αυτό. Προσέξτε, ο καθένας έχει το φαΐ του. Το φαΐ του. Αλλά και εκεί δεν διασώζεται η αγάπη. Και γράφει ο Απόστολος, ως μεν πείνα, ως δε με φύλλει. Ένας που είναι φτωχός, έρχεται και πεινάει. Ο άλλος που είναι πλούσιος φέρνει αγαθά, φέρνει και κρασί και μεθάει. Μεταξύ λοιπόν του μεθυσμένου και του πεινασμένου υπάρχει μια απόσταση. Είναι η απόσταση της ελλείψεως της αγάπης. Έτσι, αν θα πήγαινε κανείς στο φαΐ του, όπως γίνεται στο ρεφενέ, να το πω έτσι, σε μια εκδρομή που πάμε, και ο καθένας έχει μεν τα δικά του, τα βάζουμε όμως όλα κάτω στο τραπέζι και τρώνε όλοι από αυτά. Αυτό συνδέει. Ο καθένας έχει το σπίτι του, στα καθά του. Αλλά αυτό όμως είναι ένα σημείο που συνδέει τους χριστιανούς. Αυτό ζήτησε ο Απόστολος Παύλος και γρήγορα στην Κόρινθο σημειώθηκαν καταστάσεις απαράδεκτες. Γι' αυτό σας είπα ότι με το στόμα απαγγέλλουμε το Πάτερ ημών, αλλά στην πράξη δυστυχώς το αφαιτούμε. Δεύτερον, όταν ο Κύριος μας διδάσκει να ζητάμε τον άρτον μας, δεν λέει και το λάδι μας. Θα μπορούσε να βάλει δίπλα αυτά τα τρία βασικά, μάλιστα. Τα δύο είναι θρεπτικά, το άλλο είναι εφραντικό. Κύριε, δώσε μας τον άρτον και το έλεον και τον ίνον ημών, που είναι επιούσια. Δεν λέει αυτό. Είναι γνωστό ότι σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής γίνεται λόγος περί άρτου, ίνου και άρτου, ελαίου και ίνου. Στην αρτοκλασία θα διασώζουμε αυτά τα τρία. Όταν λέει άρτον, βεβαίως το ψωμί είναι αντιπροσωπευτικό στοιχείο των υλικών αγαθών. Το λέμε και στην κοινή έκφραση. Πάω να δουλέψω να βγάλω το ψωμί μου. Δεν σημαίνει ότι τα χρήματα που θα πάρω μόνο ψωμί. Θα καλύψω όλα μου τα υλικά, όλες μου τις υλικές ανάγκες. Άρα, υπό τη λέξη άρτων, έχουμε την αντιπροσώπευση όλων των υλικών αγαθών. Αλλά γιατί ο Κύριος βάζει άρτων μόνο? Διότι, αγαπητοί μου, θέλει να μας διδάξει ένα μεγάλο μάθημα. Όπως είναι γνωστό, το ψωμί είναι η βασική τροφή του ανθρώπου. Είναι δε απλή. Είναι απλή. Η ουσία δε του ψωμιού είναι τέτοια, όπως και του νερού, που δεν βαρυνόμεθα ποτέ να φάμε ψωμί ή νερό να πιούμε. Έρχεται κάποια στιγμή και λένε βαρεθήκαμε το κρέας. Αλλά εξίσου μπορούμε να πούμε ότι βαρεθήκαμε τις πατάτες ή τα χόρτα. Μπορούμε εξίσου να πούμε ότι βαρεθήκαμε το κρασί και να θέλουμε να πιούμε λίγο νερό. Αλλά το νερό και το ψωμί ποτέ δεν τα βαριόμαστε. Γιατί? Έχουμε τέτοιες ιδιότητες στη γεύση, ώστε ουδέποτε άνθρωπος να πει βαρέθηκα, σε όλη μου τη ζωή τρώω ψωμί. Πια από εδώ και πρώτα θα τρώω ψωμί. Θα το κάνεις ποτέ αυτό? Κανείς δεν το είπε. Αγαπητοί μου, υπό το είδος του άρτου, ο Κύριος θέλει να μας κάνει ένα μάθημα. Το μάθημα της λιτότητας. Το μάθημα της λιτότητας. Και είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Το μάθημα της λιτότητας. Το λένε κανείς λιτός άνθρωπος στις υλικές του ανάγκες.
Είναι γνωστό ότι η νηστεία έρχεται βία, δοτική είναι αυτό το, βία, υπογεγραμμένη, να επιβάλλει την λιτότητα. Θα νηστεύσεις για να μάθεις να είσαι λιτός. Σήμερα δεν θα φας λάδι ή θα φας μόνο λάδι και τίποτε άλλο. Για να μάθεις να είσαι λιτός, το λιμεγιός. Δηλαδή, απλούς άνθρωπος, να πει κανείς, αυτά είναι πολύ καλά. Να μην θέλουμε να έχουμε παραπανήθια πράγματα. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ανάμεσα στα πολλά αγαθά της νηστείας είναι και η σταθερότητα της αγοράς. Θα λέγαμε όμως, το κατά πρόοδο του θέματος, ότι η λιτότητα είναι η σταθερότητα της αγοράς. Δυστυχώς έχουμε πάρει ένα τίτλο η γενεά μας, η εποχή μας, ότι είναι εποχή, η γενεά καταναλωτική. Είναι πολύ υποτιμητικό. Υπήρξαν εποχές που τις χαρακτηρίζουμε ο χρυσούς αιών, λέμε, των γραμμάτων. Ο χρυσούς αιών του Περικλέου. Τότε που ήταν τα μνημεία, τα θαυμαστά, που τα γέννησε, τα δημιούργησε το θρησκευτικό αίσθημα, συνέστημα. Είχαμε, ξέρω εγώ, έξαρση στον κολοφόνα της φιλοσοφικής σκέψεως. Ήρθε ο Χριστός σε όλη της Εκκλησίας, των μαρτύρων, των γραμμάτων, οι μεγάλοι πατέρες. Βλέπετε, κάθε εποχή έχει τα χαρακτηριστικά της. Ακούστε τώρα το χαρακτηριστικό, το φτωχό χαρακτηριστικό της εποχής μας. Καταναλωτική κοινωνία. Κοινωνία που τρώει και δεν έχει τίποτα άλλο παρά φαΐ και αποχωρητήριο, με συμπαθάτε. Όπως είπε κάποιος, οι άνθρωποι σήμερα είναι μόνον πεπτικοί σωλήνες, τίποτα άλλο. Άντερα μόνο, πείτε. Νομίζω δεν είναι καθόλου τιμητικό για την εποχή μας αυτό. Έρχεται ο λόγος του Θεού να πει, άνθρωποι λιτότεροι να είσαστε, απλούστεροι να είσαστε. Θα φας και το κρέας. Θα φας όλα τα αγαθά της γης, γιατί όλο ο Θεός τα έχει ευλογήσει, τα έχει δημιουργήσει. Αλλά πρόσεχε. Να είσαι ο άνθρωπος που θα μάθεις να έχεις αυτή την απλότητα. Και στο ντύσιμο και στο φαγητό. Μη σας πολλά πράγματα. Γι' αυτό θα πει ο λόγος του Θεού. Έχοντες, ο Απόστολος Παύλος το λέγει, έχοντες σκεπάσματα και διατροφές τούτης αρκεστισόμετα. Έχουμε να ντυθούμε. Έχουμε να φάμε. Σε αυτά να αρκεστούμε. Τι γυρεύουμε παραπάνω. Αυτά δεν είναι η αιτία των πολέμων και των διαμαχών μεταξύ των λαών? Τι νομίζετε ότι όταν ζητάμε ο ένας λαός και το ένα έθνος ζητάει από το άλλο να το αρπάξει ζωτικών χώρων, να τον υποδουλώσει και τα λοιπά, να αρπάξει εκείνο το σημείο, εκείνο το σημείο, από εκεί να βγάλει πετρέλαιο, από εκεί να βγάλει δεν ξέρω ουράνιο, να βγάλει τι? Και τι λέτε? Να φάνε καλύτερα οι άνθρωποι. Διότι υπάρχει ένα ξεφρένιασμα εις αυτές τις απαιτήσεις της καταναλώσεως των υλικών αγαθών χωρίς σταματημό. Δεν κάνω ούτε οικονομολογία, γιατί δεν ξέρω, ούτε τίποτα από όλα αυτά, αλλά αυτά έχουν σχέση με την πνευματική ζωή. Κάθε πληθωρισμός που υπάρχει, ξέρετε γιατί υπάρχει? Γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν πάρα πολλά πράγματα και έχουν διαρκώς απαιτήσεις. Πώς είναι πόλεμη και μάχη, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, από πού είναι η πόλεμη και από πού είναι οι μάχες? Δεν είναι από την ανάγκη να θεραπεύσετε τα επιθυμία σας? Από εκεί δεν βγαίνουν όλα. Και ύστερα είναι και ένα άλλο. Είναι η αλαζονία του βίου. Είναι το γόητρο. Να είμαι εγώ που θα κυβερνώ τον κόσμο όλο. Ένας λαός λέει, εγώ θα κυβερνώ και θα έχω την επιρροή μου σε όλο τον κόσμο. Όχι, λέει ο παραπέρα. Εγώ θα έχω την επιρροή μου στον κόσμο όλο. Τι όνομα είναι αυτό? Γιατί? Γι' αυτό αυτή η λιτότητα είναι τόσο σπουδαία. Ας ακούσουμε, αγαπητοί μου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εστί πορισμός μέγας ευσέβεια μεταυταρχίας. Υπάρχει πλούτος πολλής εις των συνδυασμών της αυταρχίας. Αυτάρχια θα πει να μένουμε ευχαριστημένοι με εκείνο που έχουμε. Της αυταρχίας με την ευσέβεια. Όταν ευσέβεια και αυτάρχια ενωθούν, αυτό λέγει ο λόγος του Θεού, είναι πλούτος πολλής. Τρίτον, όταν ζητάμε το ψωμί μας από τον Θεό, ζητούμε τον άρτον τον καθημέραν, το καθημέραν. Το καθημέραν θα πει αυτό που χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Αυτό θα πει το καθημέραν, κατά τον Λουκάν.
Προσέξτε, δεν αλλάζει το νόημα. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο νόημα. Και σας είχα εξηγήσει γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, να μην το επαναλαμβάνω. Ο Ματσέας λέγει τον άρτονιμο των οποίους εδώ συνεί σήμερα. Τι θέλει εδώ ο Κύριος να μας διδάξει? Ένα άλλο σπουδαίο μάθημα πλάι στη λιτότητα. Είναι η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου να μάθει να εξαρτάται από τη θεία πρόνοια. Ας μάθει ο άνθρωπος ότι εκείνο που τον κάνει να έχει το ψωμί του δεν είναι οι ικανότητές του, δεν είναι η ευθυμία του, δεν είναι η υγεία του, δεν είναι η θέση του και το πορτοφόλι του και η κοινωνική του προβολή και η θέση του και το αξιωμά του. Είναι η ευλογία του Θεού. Ταλέπορε φτωχοί άνθρωποι, καθιέσαι για τις ικανότητές σου, τις ξυπνάδες σου, κόβεις το μυαλό σου και βγάζεις πολλά λεφτά. Ανέβηκες ψηλά σε αξιώματα και έφτασες και έφτιαξες και έκανες και έδειξες. Ταλέπορε φτωχοί άνθρωποι, μια πορτοκαλόφλουδα να πατήσεις στο δρόμο και πέφτεις φαρδής πλατής και χτυπάς το κεφάλι σου από πίσω και μεταβάλλεσαι από έξυπνος εις κλασικόν βλάκα. Ταλέπορε φτωχοί άνθρωποι, μη καθιές. Ο Θεός έκανε ό,τι έκανε. Σε βγάζει το ψωμί σου με ξυπνάδα, ο Θεός σου έδωσε την ξυπνάδα. Τι έχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ούτε λάβουμε. Τι έχουμε που το έχουμε πάρει από το Θεό? Και αν ελάβαμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι καυχόμεθα ως μη λαβώντες. Τι καυχόμεθα ότι δεν πήραμε τίποτε από το Θεό, ότι αυτά είναι δικά μας πράγματα. Δικά μας είναι. Πόλα του Θεού. Έτσι πρέπει να λέμε και να αισθανόμεθα ότι το ψωμί μας δεν εξαρτάται από την πολιτική σταθερότητα, ούτε από την νομισματική σταθερότητα, ούτε από τις τράπεζες και των χρυσών στην παγκόσμια αγορά, εξαρτάται από την ευλογία του Θεού. Έχει και να άρει ο Θεός την ευλογία του, τότε ότος λοιμός πείνα φοβερή. Αγαπητοί μου, ας μάθουμε σαν απλά παιδιά να εξαρτώμε τα συμφέροντά μας, τα υλικά, τα πάντα, τις ανάγκες μας, τα πάντα από το Θεό. Γι' αυτό ονόμασε ο Χριστός τον Θεό Πατέρα, για να εκφράσει ότι το παιδί αποτείνεται προς τον Πατέρα ως έχουν ανάγκη από τον Πατέρα. Τέταρτο, όταν ο πιστός έχει το αίσθημα, μεγάλο κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί μου, που θα σας πω τώρα, μεγάλο κεφάλαιο, όταν ο πιστός έχει το αίσθημα ότι ο Θεός είναι πατήρ του, κι αν τα πράγματα δεν πήγανε καλά φέτος με τα χωράφια και με τις βροχές, δεν απογοητεύεται. Λέει ότι έχει ο Θεός. Δεν πήγαμε καλά σε αυτό το προϊόν, θα πάμε σε εκείνο το προϊόν. Και αν έχουμε ένα μόνο προϊόν, επιτέλους θα περάσουμε λίγο πιο περιορισμένα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, τι αφαιρεί, λέτε, αν το ξέραν οι άνθρωποι, ένα τμήμα, ένα είδος της ιατρικής δεν θα υπήρχε. Εξαλείφεται η αγωνιώδης φροντίδα. Εκείνο το άγχος. Και όταν δεν έχουμε άγχος, δεν θα υπήρχαν, αγαπητοί μου, ψυχίατροι, ούτε τρελοκομεία και νευρολογικές κλινικές. Ναι, το ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα πάσχουν από αυτήν την αγωνιώδη φροντίδα. Τρέχουν, κυνηγούν και κυνηγούν. Για εσάς, άνθρωποι, εσάς. Ρίχτε μια μπακαλιά σε μια ταράτσα επάνω. Θα δείτε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, άνθρωποι κινούνται στους δρόμους. Τι άνοιγε κινούνται, γιατί κινούνται, τι τρέχουν, τι ψάχνουν. Χάσαν τίποτα, τι χάσαν, τι γυρεύουν. Το ψωμί τους θα βγάλουν, μόνο το ψωμί τους θα βγάλουν. Μήπως υπάρχει αυτή η αγωνιώδης φροντίδα, αυτό το κυνηγητό, να βγάλουμε το ψωμί όχι όπως μας το λέει ο Θεός, όπως θα θέλουμε εμείς. Μήπως, μα τότε το άγχος θα αυξήσει, τότε οι φροντίδες, οι αγωνίες θα αυξήσουν και τότε η ψυχική υγεία δεν θα πηγαίνει καλά. Αγαπητοί μου, η ψυχική υγεία είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλη υπόθεση. Και είναι ευτυχής εκείνος ο οποίος καταφέρνει μέσα σε αυτή την ξέφρενη εποχή, σε αυτή την αγωνιούδη εποχή, την αγχώδη εποχή, να διατηρεί ηρεμία, να διατηρεί εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό είναι το φάρμακο.
Μη με ρυμνάτε, θα το δούμε σε ένα πιο κάτω θέμα μας άλλη φορά. Μη με ρυμνάτε, θα πει ο Κύριος, τη ψυχή μου τη φάγετε και τη πείτε. Μη με ρυμνάτε, μην έχετε να δώνει όλη η φροντίδα, γιατί θα καταλήξετε σε νευρολογικές κλινικές. Να το φάρμακο. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι στα φαρμακεία, ούτε στους ψυχιάτρους. Είναι στην εμπιστοσύνη μας εις τον Θεό. Πέμπτον. Όταν ζητάμε το ψωμί μας από τον Θεό και το ζητάμε όχι σήμερα για του χρόνου, αλλά σήμερα για σήμερα, αυτό το πράγμα θα μας κάνει να αισθανθούμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Θεό. Αλλά αυτή η ευγνωμοσύνη θα ανανεώνεται διαρκώς. Διότι αν θα πάρουμε μια φορά την ευεργεσία, θα πούμε το ευχαριστώ στο Θεό και μετά θα απολαμβάνουμε την ευεργεσία του Θεού, αλλά δεν θα επαναλαμβάνουμε το ευχαριστώ μας στο Θεό. Να σας πω ένα μικρό μυστικό από πλευράς σχέσεων ανθρώπων. Θέλετε να έχετε αγαθές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους γύρω σας. Καλό είναι συχνά πυκνά να υπάρχει μια ανταλλαγή μικρών δώρων. Κι άλλο το σας το έχω πει αυτό. Ένα γλυκό που το κάνατε σπίτι σας, λίγα λουλούδια, μια κλαστρούλα, ένα κινδυματάκι μικρό, ένα μπιμπελό. Αυτά τα μικρά δωράκια ανανεώνουν τις σχέσεις και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Όταν θα πάτε λοιπόν σήμερα ένα γλυκό σε ένα φιλικό σπίτι, θα σας πούν «Σας ευχαριστούμε πολύ». Την άλλη εβδομάδα, άμα θα πάτε ένα κέντρημα, θα σας πούν «Σας ευχαριστούμε πολύ». Και κάθε φορά που θα πηγαίνετε κάτι μικρό, θα σας λένε «Σας ευχαριστούμε πολύ». Δεν κάνετε αυτό, κάνετε κάτι άλλο. Δίνετε ένα πελώριο δώρο που κάνει 100.000 δραχμές. Μια φορά στη ζωή σας και ξεχνήσατε. Μετά, ύστερα από λίγο καιρό, θα σας λέει αυτός που πήρε το μεγάλο δώρο «Πού σε είδα, πού σε ξέρω». Είναι ψυχολογημένο αυτό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το Θεό. Ο Θεός μας δίνει τόσο όσο χρειαζόμαστε σήμερα. Θυμηθείτε το μάνα που έπεσε πάνω στη γη. Τόσο όσο είχαν ανάγκη την ημέρα εκείνη. Για να ανανεώνεται το ευχαριστώ μας. Αλλά το ευχαριστώ, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς το Θεό, τι κάνει. Ανανεώνει διαρκώς αυτή την ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Όλα αυτά που είπαμε, η λιτότητα, η εξάρτηση από το Θεό, η εμπιστοσύνη μας στην αγαθή του πρόνοια, η απουσία της αγωνιόδους μερίμνης, η έφραση της ευγνωμοσύνης, πες το με αυτά, δεν είναι πνευματικά πράγματα. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πνευματικά πράγματα. Τι νομίζω ότι είναι πνευματικά πράγματα? Το να γίνω θεωρητικός, να βλέπω άκτιστο φως, αυτό δεν νομίζετε ότι είναι θεωρία, ότι είναι πνευματικότητα? Όχι, αγαπητοί μου. Αυτό δεν είναι πνευματικότητα. Αυτά όμως πώς εξασφαλίζονται? Απλώς με το να πούμε «Δώσ' μας το ψωμί μας σήμερα». Να το μεγάλο κέρδος από τα υλικά αγαθά. Αλλά ας δούμε όμως και ένα δεύτερο μέρος. Ότι ο άρτος δεν είναι μόνον το ψωμί. Ο Κύριος χόρτασε τους 5.000 ανθρώπους το βράδυ, προς το βράδυ της ημέρας, προς το κλείσιμο της ημέρας. Κύριε, λέγει, απόλυσον τους όχλους, ότι και έκλεισε η ημέρα, έχει βασιλέψει, πάει να βασιλέψει ο ήλιος και βράδιασε. Ο Κύριος είπε δώστε τους εσείς να φάνε. Αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ τι έκλεισε? Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Κύριος εθεράπευε και εκήρυτε, έκανε κήρυγμα. Όλη η μέρα λοιπόν τους έδινε ένα άλλο ψωμί, το ψωμί του Θείου του Λόγου. Ότι πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι άρτος της ψυχής τώρα, το βλέπουμε από την απάντηση που έδωσε ο Κύριος στον διάβολο. Όταν του είπε «Πες οι πέτρες αυτές θα γίνουν ψωμιά», τι απήντησε ο Κύριος? Είναι γραμμένο «Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Δεν θα ζήσει μόνο ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Αλλά με το Λόγο του Θεού, τον κάθε Λόγο του Θεού που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ώστε, τι βλέπουμε? Ότι άρτος είναι και ο Λόγος του Θεού. Όταν είπε ο Κύριος τα λόγια αυτά, είναι σαν να έλεγε, αν το μεταφέρουμε τώρα στην Κυριακή προσευχή, «Τον άρτον ημών των επιούσιων ήτι».
των λόγων σου. Δώσε μπιν σήμερα. Δώσε μας το λόγο σου. Αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού είναι αποταμιευμένος μέσα στην Αγία Γραφή και στην Εκκλησία. Όταν το πρωί ξεκινάμε με πρόγραμμα τι θα μαγειρέψουμε, τι θα ψωνίσουμε κλπ, και μου λέτε, τι τα λέω εσύ, τι τα είδετε, τι τρώγει. Ανοίγουμε την Αγία Γραφή, να διαβάσουμε λιγάκι, να θρέψουμε και την ψυχή μας. Ήταν αυτό ένα μυστική που είναι η πραγματική μας ουσία, που είναι η πραγματική μας ουσία, θα λέγαμε η ψυχή. Αυτή την αφήνουμε σαν παρακατιανή, σαν να μην αξίζει τίποτα, την αφήνουμε να λιμώσει, να πεινά και να αποθρίσκει πολλάκι από την πείνα. Όχι. Θα ταΐσουμε το σώμα, αλλά θα ταΐσουμε και την ψυχή. Θα πάμε να ψωνίσουμε για να μαγειρέψουμε, αλλά θα ανοίξουμε και τα λόγα του Θεού και θα διαβάσουμε από εκεί. Μη λέγει κανείς ότι δεν μου μένει καιρός να διαβάσω. Καταδικάζει την ψυχή του στον πνευματικό θάνατο. Έχουμε και ένα τρίτο. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων μας λέει το εξής στην πέμπτη μυσταγωγική του κατήχηση. Ο άρτος ούτος ο κοινός ούτε στην επιούσιος. Αυτό λέει το κοινό ψωμί που τρώμε δεν είναι το ψωμί που το χαρακτηρίζει ο Κύριος επιούσιον άρτων. Να κάνω μια μικρή διαστάσεις. Τι είναι πει επιούσιος? Είναι μια λέξη που έχει πολλές ερμηνείες. Θα σας πω δύο μόνο. Επιούσιος θα πει αυτός που έρχεται. Λέμε τη επιούση ημέρα, την ερχομένη ημέρα. Επιούσιος θα πει λοιπόν ο ερχόμενος. Δώσ' μας το ψωμί της ερχομένης ημέρας. Αυτό ταιριάζει πιο πολύ στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που έχει το καθημέραν. Άλλη ερμηνεία. Επιούσιος θα πει ο επί την ουσίαν. Ο άρτος που αναφέρεται εις την ουσία μας. Ουσία εις την ύπαρξή μας. Όπως θα ξέρετε, ουσία θα πει και περιουσία. Ουσία θα πει και ύπαρξη. Εξάλλου η λέξη ύπαρξη θα πει περιουσία. Στο 10ο κεφάλαιο προς Εβραίους, κάπου εκεί 10ο μου φαίνεται, που μιλεί περί υπάρξεως ο Απόστολος Παύλος, ότι υπάρχει λέει η ύπαρξή σας. Η ύπαρξη θα πει περιουσία. Είναι τα υπάρχοντά σας. Συνεπώς, ουσία εδώ θα λέγαμε είναι η ύπαρξή μας. Βλέπετε πόσα πράγματα μπορούμε να πούμε. Αλλά ας πάρουμε τη δεύτερη έτσι ερμηνεία. Είναι το ψωμί που αναφέρεται στη διατροφή της υπάρξεώς μας. Αλλά λέει ο Άγιος Κύριλλος, ποιο είναι αυτή η ύπαρξή μας? Η καθ' αυτό ύπαρξή μας, λέγει, δεν είναι το σώμα, είναι η ψυχή. Συνεπώς, αυτός ο άρτος αναφέρεται, ο επιούσιος, εις τον Άγιον Άρτον. Και ποιος είναι αυτός ο Άγιος Άρτος? Το σώμα του Χριστού. Είναι σύμφωνα αυτό με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Σας το εξήγησα. Χορτασμός πεντακισκυλίων, κήρυγμα Θείου Λόγου και την επομένη προπαρασκευή δια την βρόση του σώματος του Χριστού. Εάν δεν φάτε λέει την σάρκα του ίδιου του ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν έχετε ζωή μέσα σας. Και λέγει στη συνέχεια Άγιος Κύριλλος, ο δε άρτος ούτως Άγιος, ο Άγιος επιούσιος ευθύν. Αντί του επί την ουσία της ψυχής κατατασσόμενος. Ούτως ο άρτος ούτε σκυλίαν χωρεί και εις αφευρώνα εκβάλλεται, αλυσπάσαν σου την σύσταση αναδίδωται εις ωφέλιαν ψυχίστε και σώματος. Εδώ λέει και μία μικρή απορία. Όταν κοινωνούμε, τι γίνεται αυτό? Είναι άρτος και ίνος στη γλώσσα μας, αλλά είναι σώμα και αίμα Χριστού στην πραγματικότητα, που δεν εμπίπτει στις αισθήσεις μας.
όπως δεν ενέπιπτε εις τας αισθήσεις των μαθητών και του κόσμου, η θεότητα του Ιησού Χριστού. Και μόνο μια στιγμή στο όρος Σαββόρ οι μαθητές αντελήφθησαν ποιος ήταν εκείνος που ήταν μαζί τους. Έτσι και εδώ, αυτό που η γλώσσα μου αισθάνεται κρασί και ψωμί είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πού θα το φάγω, τι γίνεται? Ακολουθεί τον δρόμο, την πορεία που ακολουθούν και οι λοιπές στροφές? Ίσως μια απορία να είναι σε πολλούς. Έλεγε ο Άγιος Κύριλλος, αυτό δεν εισέρχεται από το σώμα για να οδηγηθεί εις τον αφεδρόνα, δηλαδή στο αποχωρητήριο. Αλλά αναδίδωται, λέγει, σκορπιέται σε ολόκληρη την υπόστασή σου, την υπαρξή σου, και θα είναι για την ωφέλεια και της ψυχής σου και του σώματός σου. Είναι αυτό που θα λέγαμε, όχι με την έννοια των τροφών, αλλά κατά έναν ιδιάζοντα τρόπο. Το σώμα του Χριστού γίνεται σώμα μας και το αίμα του Χριστού γίνεται αίμα μας. Όχι όμως με την έννοια, ξαναλέγω, που ακολουθούν και οι λοιπές τροφές. Διότι και οι λοιπές τροφές γίνονται σώμα μας και αίμα μας. Αλλά όχι η διαδικασία που ακολουθείτε, η φυσική διαδικασία που ακολουθείτε στις λοιπές τροφές. Ιδιάζον τρόπος. Ώστε, τι είναι τώρα ο άρτος αυτό? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία μέσα στη Θεία Λειτουργία έβαλε και την Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ ημών. Πού το έβαλε? Στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Το έβαλε εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εις τη μέση. Το Πάτερ ημών το έβαλε εις επικαιρωτά την θέση. Πότε? Λίγο πριν κοινωνήσουμε. Γιατί θα ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει τον άρτον μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα. Όταν εκκλησιαζόμεθα, δεν έχουμε παρά να παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει αυτόν τον άρτον. Και το μυαλό μας, άμα θα ακούμε τον άρτον ημών των επιούσιων, να πηγαίνει στο σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού, που είναι επί του Αγίου Δισκαρίου και επί του Αγίου Ποτηρίου και εντός του Αγίου Ποτηρίου, ώστε να είναι η τροφή μας εκείνη η οποία θα μας κρατήσει η ζωή αιώνιων. Εκείνοι που επευτεύχθησαν, αγαπητοί μου, τον Κύριον, οι Καπερναΐτε που χόρτασαν από ψωμί στην έρημο και τον βρήκαν απέναντι εκεί στην λίμνη της Τιβεριάδος, στην απέναντι όχθη, και τους μίλησε για τον ουράνιον άρτον. Εκείνοι τι να τον καταλάβουν, δεν κατάλαβαν καλά. Είπαν μια σπουδαία φράση: δώσει μην εκ του άρτου τούτου, Κύριε. Τι ωραία είναι αυτά που τα λες. Εξάλλου έχουμε εμπιστοσύνη σε σένα, γιατί φάγαμε ψωμί με τόσο εύκολο τρόπο χθες την έρημο. Δώσ' μας λοιπόν τώρα και από αυτό το ψωμί, που όπως είπες, όποιος φάει δεν ξαναπεινά, όποιος φάει δεν πεθαίνει. Δώσ' μας, Κύριε, εκ του άρτου τούτου. Όταν ο Κύριος τους διεσάφησε ότι είναι το σώμα του και το αίμα του, ξέρετε τι είπαν? Σκληρώσε την ούτω ο λόγος. Τι δίνεται αυτού ακούει? Πα, τι κουβέντες είναι αυτές? Σκληρή κουβέντα είναι αυτή. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Να φάμε το σώμα του, να πιούμε το αίμα του. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Ο Κύριος επιμένει. Στρέφεται προς τους μαθητάς και τον απεχωρίστησαν, έφυγαν και ουκέτυπο ταυτού το ριεπά του. Δεν ξαναπήγανε πια μαζί του. Και στρέφεται προς τους μαθητάς ο Κύριος και λέγει: μήτε και εμείς θέλετε υπάγεν, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Εγώ αυτό που είπα αυτό είναι. Δεν είναι θέμα παρεξηγήσεως και παρανοήσεως των λόγων μου. Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου των ουράνιων άρτων, ζωή μέσα σας δεν έχετε. Θέλετε και εσείς να φύγετε? Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος εξ ονόματος και των λοιπόν Αποστόλων: Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωή αιωνίου έχεις. Πίσω από ποιον να πάμε? Έχεις λόγια ζωής εσύ. Αυτά είναι αληθινά που λες. Κατενόησε ο Απόστολος Πέτρος. Κατενόησαν οι 12 Απόστολοι. Και κατανοούνται τη Μεγάλη Πέμπτη
στο μυστικό δείπνο, για πρώτη φορά, η πρώτη τους εμπειρία επήραν τον Άγιον Άρτον. Το σώμα του Χριστού λάβετε, φάγετε. Τούτο έχει το σώμα μου. Επήραν και έφαγαν, εγέρθησαν η ζωή αιώνιων. Γιατί κατενόησαν, οι άλλοι παρεξήγησαν και έφυγαν. Ω αγαπητοί μου, πέρα από τον υλικό Άρτον και τον Άρτον του Λόγου του Θεού, εκεί πρέπει να φτάσουμε, στο να αναζητούμε το ψωμί το Άγιο, τον ουράνιον Άρτον. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, πηγαίνοντας στη Ρώμη, γράφει προς Ρωμαίους: το ψωμί εκείνο που θα με αθανατήσει και θα με αφαρτήσει, αυτό θέλω. Έχω, λέγει, Άρτον να φάγω. Είναι το σώμα του Χριστού μου, αυτό που θα μου δώσει την αιώνια ζωή. Είτε αυτό το ψωμί πάντα να το ζητούμε. Τον Άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, Κύριε.